Πιστεύω ότι μετά από μερικά χρόνια που θα έχουμε ξεχάσει την τοξικότητα, τις δηλώσεις, τις κοντραδηλώσεις, τις απειλές, το ένα, το άλλο, τις ύβρις, θα θυμόμαστε αυτούς τους τελικούς ως κάποιους από τους καλύτερους στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Θα θυμόμαστε, πιθανολογώ, ότι ο κόσμος εκατέρωθεν ήταν αρκετά σωστός, πράγμα σπάνιο για Ελλάδα, και γιατί έτσι δεν είναι. Δεν είναι λογικό όταν περνάει κάτι, όταν τελειώνουμε το σχολείο, όταν τελειώνουμε το πανεπιστήμιο. Δεν θυμόμαστε ένα κακό διαγώνισμα στη φυσική, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Δεν θυμόμαστε μία τιμωρία που μας έβαλε ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού, επειδή του πετάξαμε ξύστρα στο κεφάλι. Δεν το έχω κάνει εγώ, μη με κοιτάτε. Λοιπόν, ο οποίος εδώ μεταξύ ήταν ίδιος ο Μαρκαριάν. Δεν φταίω. Με προκαλούσε η καράφλα. Άλλο που έγινε κάτι κατά τύχη εκεί πέρα. Προχωράμε. Κλείνει η παρένθεση. Στο τέλος μένει το όμορφο. Στο τέλος μένει το ευχάριστο, το θετικό. Οι Παναθηναϊκοί είστε πιο χαρούμενοι από εμάς τους Ολυμπιακούς. Συγχαρητήρια. Δίκαια παίρνετε το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, μόνο και μόνο αν πάρεις αυτό ως δεδομένο, πρέπει να πεις χίλια μπράβο που κατάφεραν και πήγαν στο 3-2. Και προσέξτε, δεν πήγαν στο 3-2 όντας διψασμένοι, τρελαμένοι, λυσασμένοι. Κάνε το 3-2 ως χορτασμένοι. Γιατί μην μου πείτε τώρα, μην μου πει κανείς ότι χαρήκατε το πρωτάθλημα η Παναθηναϊκή περισσότερο από την Ευρωλίγκα, θα λέτε ψέματα. Ή αντιστοίχως, όποτε έχει πάρει ο Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, εννοείται ότι έχουμε χαρεί εμείς περισσότερο την Ευρωλίγκα παρά το πρωτάθλημα. Τι να λέμε τώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς με καλούς ιονούς, με την έννοια ότι είδαμε και τη χειραψία εκεί πέρα στους πάγκους, είδαμε και μια παρότρινση να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αν και έχουν υποθεί τα μύρια όσα νωρίτερα, τα βάζω όλα στην άκρη, προχωράω και μπαίνω στα του αγώνα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι είδαμε στον πέμπτο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την Α1. Εδώ είμαστε. Χαιρετώ και επίσημα Μυρωδιά Σπυριάρα Sport City Podcast. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα όλη τη χρονιά. Δεν τελειώνουμε. Έχουμε και προολυμπιακό και ελπίζω και Ολυμπιακούς Αγώνες με παρουσία Ελλάδας. Εσείς μεγαλώστε το κανάλι μας, μεγαλώστε τη στήριξή σας σε αυτό με like, με subscribe, με κουδούνια, με καμπάνες, με όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από όσο περίμενα εγώ. Τον Παναθηναϊκό τον περίμενα σίγουρα νικητή, σας το λέω μέσα στην καρδιά μου, με την έννοια ότι χάθηκε ένα μάτς από τη μεριά της δικιάς μου της ομάδας, το οποίο με όλα αυτά και την περιραίωσα ατμόσφαιρα ήταν ουσιαστικά στο μυαλό το δικό μου σαν να τα παρατούσαν. Αλλά επειδή ομάδα Μπαρτζόκα, κακά τα ψέματα, δεν τα παρατάει ποτέ, μπήκαν μέσα και αμέσως κάνουν συν 11. Συνέντεκα. Και η πρώτη καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, σαν κοιμισμένος, υπνοτισμένος ο Παναθηναϊκός, θεωρούσαν δεδομένο ότι το πήρανε πριν καν αρχίσει, δεν νομίζω, γίνεται στο 5ο λεπτό, που γίνεται ένα κλέψιμο, νομίζω, κάποιο λάθος του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός φτάνει πολύ γρήγορα στο 22-20 να χάνει στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εκεί, επειδή είμαι ανάποδος και πάντα κοιτάω σε αυτόν που νικάει κάτι κακό και σε αυτόν που χάνει κάτι καλό,
Ενώ κανονικά θα πρέπει να είναι ανάποδα, παρατηρώ το εξής. Νικάμε 22-20, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει 0 στα 6 τρίποντα, μιλάμε για τέλος πρώτης περίοδου, και ο Ολυμπιακός 4 στα 6. Ένα από αυτά τα χαμένα τρίποντα του Παναθηναϊκού ήταν του Σλούκα, το μοναδικό χαμένο σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Θα έρθω στο Σλούκα πιο αναλυτικά. Σε μια φάση όπου ο Μακίσικ, ο πολύ συχνά αφηρημένος Μακίσικ, τέλος πάντων, μην πω τώρα, τον αφήνει και ο Σλούκας ουσιαστικά κάνει σχεδόν airball, επειδή είναι τόσο σαστισμένος που άλλος τον έχει αφήσει 10 μέτρα ελεύθερο, να πούμε. Λες και είναι ο Τσατσένκο, τέλος πάντων. Για τον Σλούκα. Το ημίχρονο που κάνει ο Σλούκας, το πρώτο ημίχρονο, και γενικά όλο το μάτσα, το πρώτο ημίχρονο προφανώς, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο τον πήρε ο Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Κακά τα ψέματα. Παρ' όλα αυτά, προηγήθηκε και στο τέλος έκανε και συν 9, έτσι. Γιατί είχε το Σλούκα να κάνει τα πάντα. Να κάνει τα πάντα. Έχετε πάρει χαμπάρι πόσο καιρό, από τα χρόνια του Γκάλι προφανώς ή του Πάσπαλια στον Ολυμπιακό, έχουμε να δούμε έναν παίχτη στο ημίχρονο, σε τόσο κρίσιμο μάτς, σε τόσο μεγάλο ντέρμπι, σε τελικό, σε πέμπτο τελικό, να βάζει πάνω από το 50% των πόντων της ομάδας του. 48 ο Παναθηναϊκός, 25 ο Σλούκας. Και λοιπόν ο Παναθηναϊκός φτάνει να προηγείται με 48-39. Στη δεύτερη περίοδο λοιπόν αυτή, ενώ έχει μπει ο Πίτερς, ο οποίος είναι καταπληκτικός ο Πίτερς σήμερα, μπαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βάζει τα τρίποντα, βάζει ο Σλούκας δηλαδή τα τρίποντα εννοείται, έτσι, και κρατάει στο σημείο αυτό το Παναθηναϊκό, αλλά στην άμυνα παλεύει να το σημαδέψει λίγο επιτυχημένα και τα καταφέρνει εν μέρη ο Μπαρτζόκας, γιατί χτυπάει αρκετά Ναν και Σλούκα στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά, μπροστά ο άνθρωπος παθαίνει Μάικλ Τζόρνταν και βάζει 25 πόντους σε κάτι λιγότερο από 13-14 λεπτά, δεν ξέρω πώς. Σε μια φάση γελάω πάρα πολύ, σηκώνεται, κάνει κάποιο λάθος ο Λαρετζάκης, σηκώνει τον Μπαρτζόκας απάνω έτσι και λέω τώρα θα φύγει κάποιος Άγιος Πατάπιος, ξέρω εγώ, ανοίγει την ώρα ο Μπαρτζόκας, και αυτό στο κλίμα του αγώνα, το οποίο ήταν εξαιρετικό σε όλα του. Τώρα δεν θα μετρήσω κάποιες βρισκές που ρίξαν οι άλλοι που ήταν στα court seat εκεί πέρα, που ήταν δίπλα στο, μπροστά στο παρκέ εκεί πέρα στη γραμμή. Όλοι τα κάνουν αυτά σε όλα τα γήπεδα. Και οι δικοί μας τα κάνουν και άλλοι τα κάνουν. Ο μόνος που δεν κάνει τίποτα είναι ο Νότης Φακιανάκης. Ξέρουμε για ποιον λέμε. Λοιπόν, ηρεμία. Αυτό που αρχίζει και με προβληματίζει στον αγώνα πριν το τελικό του ημιχρόνου 48-39 είναι ότι την ώρα που περνάει ο Παναθηναϊκός με Σλούκα, εννοείται μυθικό, ακριβώς ο Σλούκα, ξέχασα να πω ότι είναι ακριβώς ο Σλούκας, ξέχασα να το πω αυτό, και αυτό καθίστε τώρα γιατί τα θυμάμαι ένα-ένα, αυτό το ηρωνία ακριβώς ο Σλούκας δεν πάει σε εμάς τους Ολυμπιακούς, πάει στους Παναθηναϊκούς, και φυσικά όχι όλους, πάει στους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι λογικά αυτοί που βρίζουν για το παραμικρό, γιατί βρίζουν, γιατί δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει το άλλο, πάντα υπάρχουν τέτοιοι οπαδοί σε κάθε ομάδα. Αυτοί θα βρίζουν και για τον Σλούκα. Σαπάκι, τελειωμένος, μας έπιασε κορόιδο. Σας έπιασε κορόιδο, το ξέρω, φαίνεται. Φαίνεται ότι σας έπιασε κορόιδο. Θα του κάνετε κανένα άγαλμα, ξέρω εγώ, σε λίγο. Λοιπόν, αυτά. Την ώρα λοιπόν που ο Σλούκας κάνει τα όργια, εμείς πάμε να περάσουμε μπροστά ξανά και κάποιος κάνει μια πάσα εκεί πέρα στον Παπα-Νικολάου, την οποία ούτε ο Σουλτάν της Πετρός, θυμάστε, ο Σουλτάν που λέει άλλη, τα θυμάστε αυτά. Υπέροχη ελληνική τηλεόραση, νομίζω επιμορφωτική μέχρι αηδίας, ας πούμε. Ούτε αυτός θα την έφτανε την μπάλα εκείνη. Ο Σουλτάν ο Τούρκος. Λοιπόν, Σλούκας λοιπόν τέλος ημιχρόνου 25 πόντους, μόνο 25 πόντους. Να όμως ένα στα 7. Και από την άλλη Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Παπα-Νικολάου οι καλύτεροι. Στο τρίτο, ο Ολυμπιακός κάνει φοβερή σερή, ξεκινάει ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο όπως ξεκινάει το πρώτο. Και σιγά 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 ισοφαρίζει και αν δεν κάνω λάθος περνάει κιόλας. Μιλάμε για έναν Μιλουτίνοφ εκπληκτικό,
Και σκέφτομαι εκείνη την ώρα να σας πω, αν κερδίσουμε, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ότι η χρονιά τελειώνει ακριβώς έτσι όπως αρχίζει. Θυμάστε την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μετά το πατατράκ του Παναθηναϊκού, βέβαια, στο Super Cup, το οποίο είναι φιλικό, ας πούμε, μια κωμωδία, είναι φιλικό πραγματικά. Δεν το μετράω καν. Αλλά πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ έχει κάνει μυθικά πράγματα με απόντα φαλ. Και αυτό το πράγμα το βλέπω φωτοτυπία στο πέμπτο μάτς. Και λέω, ξεκίνημα, τέλος, γίναν ένα. Αλλά προφανώς αυτό δεν πήγε μέχρι τέλους, γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε, αλλά άκυρη σύγκριση εν τέλει. Έτσι. Σκασμένος συγκινητικός ο Μιλουτίνος σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό όμως και το σημαδεύουν οι πράσινοι στην άμυνα, είναι λογικό, και βάζουν κάποια εύκολα καλάθια και εκεί φαίνεται σιγά σιγά ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και ο Μίτογλου, αλλά και ο εξαιρετικός Χουάντσο. Εξαιρετικός Χουάντσο στα τελευταία μάτς. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έδωσε τα πάντα. Ήταν σαν να παίζει ο Παναθηναϊκός άμυνα με 6. Τι άλλο να πω. Και από την άλλη, κακή άμυνα του Λεσόρ, ο οποίος είχε επηρεαστεί, κουρασμένος και αυτός σίγουρα όλη τη χρονιά και στα 5 μάτς και δεν παίζει καλά. Αυτό που μένει προφανώς στο τέλος της τρίτης περίοδου είναι η μυθική φάση του Grant. Τι να πούμε για τον Grant τώρα. Για τον Grant να πούμε τι. Ότι έψαχνες κάπου και βρήκες χρυσάφι, ας πούμε. Και βρήκες ένα χρυσάφι σαν το... Πώς λέγανε, ταινιάρα εκείνη, κύριε. Ματωμένο διαμάντι. Στη Σιέρα Λεόνε. Λοιπόν, από το πουθενά ο άλλος βρήκε, ας πούμε, διαμαντάρα. Για να μην πω διαμαντίδι και παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, στο τέταρτο μάτς, 64-64. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, στο τελευταίο μάτς, 65-64. Μιλάμε, μας περιμένει η τέταρτη περίοδος, η οποία θα είναι μυθική από ό,τι φαίνεται. Και όντως ήτανε. Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο πεντάλεπτο της τελευταίας περίοδου τη σεζόν, ουσιαστικά μυθική άμυνα. Κάνει ένα σερί 12 και φεύγει. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός συνεχίζει, παίζει, κάνει ένα τρίκο Μπαρτζόκας, ο οποίος στο διάστημα αυτό κάνει καλύτερο κορουτσάρισμα από τον Αταμάν, ενώ έχουν κάνει λάθη εκατέλωθεν, 800 παλμοί εννοείται, αλλά εκείνη την ώρα κάνει καλύτερα πράγματα. Γιατί παίζει με κοντούς, στην επίθεση βγάζει σουτ, μπαίνουν τρίποντα, βάζει ο Γκος, βάζει ο Παπα-Νικολάου και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός μπλοκάρεται κάπως και το μάτς φτάνει σχεδόν στα ίσα. Ο Ναν σουτάρει τις περισσότερες φορές με αποτυχία, αλλά θέλω να πω ποιος, ο Ναν είναι. Ο Ναν, και καλά κάνει, γιατί ο Ναν είναι, ξαναλέω. 3 στα 13 άκουγα το speaker να λένε και συνεχίζει να σουτάρει. Όχι, φίλε μου, speaker. 3 στα 113 να έχει, θα σουτάρει. Γιατί αυτό κάνουν οι Ναν αυτού του κόσμου, αν με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Πίτερς έβαλε μια τριποντάρα, ο Μακίσικ έβαλε μια καλαθάρα και πάει πόντο-πόντο στις βολές κλπ. Και εκεί πέρα παθαίνεις ντεζαβού ουσιαστικά, αφού ο Γκος χάνει σχεδόν ελεύθερο σουτ από πάρα πολύ κοντά, όπως έχασε και στο τέλος του αγώνα της κανονικής περίοδου στην Α1. Μέσα στο ΆΚΑ επίσης, που ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το μάτς και έχασε ο Γκος σχετικά εύκολο καλάθι. Τα σχετικά εύκολο καλάθι και λοιπά εννοείται εντωμεταξύ, ότι είναι μια κωμωδία από μεριάς μου. Εμένα θα μου είχε φτάσει προς κάτω στην κάλτσα να πάρω ευθύνη να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε τώρα από τον καναπέ και από την ευχέρεια, ας πούμε, του κινητού μας κλπ. Εύκολο καλάθι ήταν αυτό του Γκος. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, και προφανώς ο Παναθηναϊκός τελειώνει με τα 5 δευτερόλεπτα που κάνει ο Γκος πάλι και ουσιαστικά τα 5 δευτερόλεπτα που δεν στοιχήσανε στον Ολυμπιακό σαν κανονισμός, ενώ γενικότερα μην το πάτε αλλού, μην είστε πονηρίδιδες. Τα 5 δευτερόλεπτα που δεν στοιχήσαν στον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα στοιχίζουν προφανέστατα στον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι θα νικούσε, αλλά
Εντάξει, θα έχει μια ευκαιρία σίγουρα για ένα καλύτερο σουτ. Έτσι λοιπόν, τελειώνει μια σεζόν με πολλή τοξικότητα, την οποία παραμερίζω, δίνω πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και λέω ότι θα εξηγήσω αμέσως, μην μπερδευτείτε. Κερδισμένες βγαίνουν και οι δύο ομάδες, αφενός γιατί ο Παναθηναϊκός παίρνει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, τι άλλο να κάνει, που φέτος αν δεν έπαιρνε τίποτα, δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα πιστεύω, εκτός από τίποτα φανατικούς, μουτζαχεντίνα ας πούμε, οι οποίοι θα λέγανε ή τα παίρνετε όλα ή φεύγετε, δεν ξέρω εγώ τι. Τέτοιοι υπάρχουν σε κάθε ομάδα. Και ο Ολυμπιακός, με σαφώς χειρότερο ρόστερ από πέρυσι, που έπαιξε την πασκετάρα, ας πούμε, τη διαστημική, Ευρωλίγκα δεν πήρε, θα μου πει κάποιος τώρα, στεναχωρημένος Ολυμπιακός και δίκιο θα έχει, πάει στο Final Four, βγαίνει τρίτος, το πρωτάθλημα, ναι, είναι αποτυχία που δεν το πήρε εκεί που φτάνει στο 2-0 και με match ball ουσιαστικά στην έδρα του στο τέταρτο match, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαιολογία, όχι ο Ολυμπιακός, σαν σήμα, ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, δεν έχει δικαιολογία, πρέπει να κάνει υπερβάσεις. Σήμερα τα πράγματα δεν του πήγανε καλά, όχι σαν αγώνας, σαν Mike James δεν του πήγανε καλά. Θεωρούσε ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να έρθει με κάποιο τρόπο στον Ολυμπιακό, αυτός υπέγραψε στο Μονακό να έχει το κεφάλι του ήσυχο, να πίνει τις ποτάρες του, να βλέπει τη Φόρμουλα 1 του κτλ. Κτλ. Εντάξει, έχουμε και εμείς μικρό λίμανο, έχουμε καστέλα, έχουμε στενούς δρόμους, αλλά το Μονακό έχει καλύτερους στενούς δρόμους. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Σε άλλα νέα, για να το ελαφρύνουμε λίγο και να γελάσουμε καμπόσο, η Μπαρτσελόνα καταφέρνει σε άλλη μια κίνηση η οποία πραγματικά σπέρνει τον δρόμο, θα μπορούσε να πει κανείς, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού δεν της έκατσε ούτε ο Ιτούδης, ούτε ο Λάκοβιτς, ούτε δεν ξέρω ποιον θέλανε, πήρε το Γιάννη Βαρουφάκη με ένα νι να είναι προπονητής της, γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν ο φτηνότερος. Ήταν ο φτηνότερος. Εκεί έχει φτάσει η μεγάλη τον Ναβάρο σχολή, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά. Πιστεύω ότι, το λέω πολύ σοβαρά, από αύριο που θα ηρεμήσει το κεφάλι μας, ξεκινάει μια νέα μέρα και για τους πράσινους και για τους κόκκινους. Ξαναλέω, χωρίς ίχνος ηρωνίας, χωρίς ίχνος ολυμπιακοφροσύνης, ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ο νικητής ο σπουδαίος, αλλά ο Ολυμπιακός, αν χειριστεί καλά μερικά πράγματα, νικητής θα βγει και από αυτό. Δεν έχουν οι ομάδες κάποια τεράστια διαφορά, στις λεπτομέρειες κρίθηκαν όλα, το μόνο που έχει να στεναχωριέται ο Ολυμπιακός και να λυπάται είναι το κάκιστο πρώτο δεκάλεπτο με τη Ρεάλ, στον ημιτελικό με τη Ρεάλ. Τα άλλα όλα γίνονται, έχουν γίνει, θα ξαναγίνουν, κάποιες φορές θα κερδίσει ο πράσινος, κάποιες ο κόκκινος και και η ζωή συνεχίζεται τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ξαναλέω, τα αγωνιστικά βίντεο δεν σταματάνε. Έχουμε Ελλάδα, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Στο τέλος τα πανηγύρια, πόσο γέλασα με τον Αν. Του φύγανε κάτι δόντια σε μια διεκδίκηση, λεφτά είχε, θα βάλει πορσελάνες, θα βάλει, εντάξει. Αυτά για επαγγελματίες, αθλητές Παύλου τους, ας πούμε, δεν με πειράζουν τόσο πολύ. Θα στεναχωριόμουν να χτύπαγε κανένα παιδάκι με καμιά μπάλα στο σχολείο. Αλλά όταν είδα τα δόντια, εννοείται ότι θυμήθηκα το λατρεμένο μου, ας πούμε. Το λατρεμένο Γιώργο Γεωργίου. Έλα, μαντάμ που δεν δέχεσαι. Ποια είσαι που δεν δέχεσαι. Όποιος ξέρει. Ποια είσαι που δεν δέχεσαι. Και εμφανίζεται ο Ναν αύριο σε πρωινάδικο και αρχίζει να τους λέει Who are you that you don't accept? Αυτό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Προσέχουμε τον εαυτό μας. Τι βλακίες. Τον εαυτό μας. Τους δικούς μας ανθρώπους. Βλέπουμε μπάσκετ, παίζουμε μπάσκετ, πίνουμε πολλά νερά. Γιατί σας έχει πιάσει κουφόβραση κάτω. Στην Ελλάδα. Και είμαστε κοντά για την επόμενη μέρα των ομάδων μας. Και προφανώς και για το προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο μέχρι να ανοίγω, κλείσουμε τα μάτια μας, έρχεται και πρέπει
Συγγνώμη, έφυγε κοκοράκι και πρέπει να το πάρουμε για να πάμε στο Παρίσι. Γιατί μας αξίζει και πρέπει. Λες και τους άλλους δεν αξίζει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.